ξέρω αν από κάτω έχει ανάψει το μπλε φωτάκι των Ίων. Αυτό δεν το ξέρω. Silver Alert. Αναζητείτε η μύτη της Βίκης Κουλιανού. Τη χάσαμε. Ένα ωραίο γιορτινό πρωινό. Τσουπ, απλώς εξαφανίστηκε. Εσείς, εύχεστε καλά Χριστούγεννα με αναγκαλισμούς και φιλιά. Εσείς, η Ρία Αντωνίου, οπ, πέφτει στα γόνατα, στείνεται και μαζί με τους δύο φίλους της, αυτούς τους δύο λόφους, μας εύχεται... Καλά Χριστούγεννα. Παιδιά, η Ρία Αντωνίου μου πει στο σαγόνι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ρία Αντωνίου, έχω τρελαθεί. Εγώ που τη βλέπω, οι άντρες τι κάνουν. Εγώ, φαντάσου, εγώ που είμαι και γυναίκα. Η Ρία και οι φίλοι της η Λόφη. Και τέτοιο λόγο, άμα έχει τον γκάι μόνο με αυτόν και τον γκάι. Τι να πω, ζει στην Ιταλία, ε. Ναι. Τώρα όπου και να ζει. Πάλι καλά που δεν είναι εδώ και μα ζητάει. Καλά και να μην είναι στην Ιταλία. Μην είτε με τεφτό κι εγώ, έτσι. Η Ρία Αντωνίου έχει βγάλει χρήματα στο εξωτερικό. Πάει πολύ καλά στην Ιταλία. Νομίζω ότι συμμετέχει σε. Είναι παρουσιάστηκε. Ναι, τέτοιο ποπό και δεν έχει βγάλει δεν αυτό. Αυτό παιδί, μη φάτσα, όλη παρουσία. Είναι ταλαντούχα η κοπέλα. Δηλαδή την έχω δει σε talent shows του, είναι πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα τώρα συμμετέχει και σε μια κινηματογραφική ταινία στην Ιταλία. Εντάξει, θεά, μπράβο, κούκλα υπερκαλώνα. Λοιπόν, πάμε στα βασιλικά Χριστούγεννα της οικογένειας του Θεός Βασιλιά. Θέλω λίγο να μπαίνω στο κλίμα με αυτά τα βασιλικά Χριστούγεννα. Συγγνώμη, το θέμα θα το πεις εσύ και όχι, Τζορτζέλα. Θα σου δώσω μια μικρή πάσα να το ξεκινήσω. Να το τελειώσω, έτσι το πάμε. Επειδή είναι το αγόρι μου μέσα εκεί, γι' αυτό το λέω. Τζορτζέλα, μου άκου να δεις. Οι αγαπημένοι σου βασιλείς πήγανε από την Ελλάδα που τους είχαμε δει και πήγανε όλοι μαζί στο Λονδίνο, σε ένα προάστιο του Λονδίνου, στην πόλη Gloucestershire, όπου γιόρτασαν μαζί Χριστούγεννα, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες που ανέβασαν στα προσωπικά τους Instagram. Όλοι η Μαρή Σαντάλ ανεβάει συνεχώς, γιατί την ακολουθώ στο Instagram. Η κόρη της η Ολυμπία, η Θεοδώρα ανέβασε. Έκαναν υπασία όπως αρμόζει του γαλαζοέματου. Πήγανε για εκεί. Ποιος ήταν πάνω Καβάλα Στάλογο? Πώς? Ποιος ήταν Καβάλα Στάλογο? Ο Παύλος Καβάλα Στάλογο. Ναι. Πήγανε και οι νύγοι για Αγριογούρνα. Βλέπουμε την. Αγριογούρνα. Τον Νικόλα. Αλήθεια, λαβρύνω. Συγγνώμη, τι κυνήγι τα σκοτώνουν. Κοίτα, τα σκοτώνουν, τρέχουν μαζί τους, δεν ξέρω. Τώρα εκεί πέρα είναι ότι πήγανε βόλτα. Όχι. Βλέπουμε την Τατιάνα με τον Νικόλα. Είναι, πώς να σου το πω, σαν έθιμο κάτι. Νομίζω ότι πηγαίνουν για παιχνίδι. Εντάξει, για παιχνίδι. Εντάξει, μην το αναλύσουμε. Παίζουν paintball και κάθονται και μπροστά στο τζάκι. Να σας πω ότι εκεί ήταν και η Θεοδώρα, η οποία κάνει καριέρα στο Hollywood. Και παίζει και στην Τόλμη και Γοητεία. Είναι η κοπέλα του. Είναι η κόρη, είναι η κόρη του Τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου. Η οποία από ξανθιά έχει γίνει και μελαχρινή από ό,τι παρατήρησα. Βλέπετε το γιορτινό τραπέζι με πορσελάνες. Μετανέβασε τις φωτογραφίες Μέρη Σαντάλ. Τις είδες, παιδιά, είναι σαν τα τραπέζια που. Εγώ έχω πάει σε τέτοια τραπέζια. Για πες. Πολύ καλό τραπέζι. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, βέβαια δεν είναι too much, είναι σωστά τα μαχαιροπύρινα τοποθετημένα, έτσι θα κάνουμε και εμείς σπίτι μας. Όμως, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, υπάρχει καρτελάκι ποιος κάθεται πού. Και το βλέπω, το βλέπω. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, έχω απορρίσει αυτά τα τραπέζια. Πώς τρως άμα πεινάς κιόλας που τρως πιο λέμαργα, δηλαδή δεν χορτάζει. Αυτά τα τραπέζια, να ξέρεις, επειδή οι Έλληνες είμαστε πολύ παραδοσιακοί, εγώ ακόμα σε όποιο σπίτι έχω πάει, ενώ δεν είναι ανάγκη να υπερφλιβάτω το σπίτι. Γιατί τα μαχαιροπύρινα είναι έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Τα δύο αριστερά ξεκινάς από τα απ' έξω και πας προς τα μέσα. Όχι, λέω πώς τρώσει τόσο σονσόν τραπέζι. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και για να βοηθάσεις. Ναι, χαρά είναι. Πόσο τρώσει, ήρεμα. Πολύ ωραίο τραπέζι, δεν είναι επιβολή. Ήρεμα, όμορφα με τα κοινωνία. Καλά, δεν θα πας η χάση από τα βένα με το παϊδάκι που το τρως και ρίχνεις μούτε στην χωριάτικη. Είσαι, πώς είσαι σε μια οικογένεια που τρως κανονικά, έτσι τρως και εκεί. Αυτές οι εικόνες πάντως, παιδιά, εμένα μου κάνουν λίγο από μια άλλη εποχή βγαλμένες, λίγο πιο ονειρικά. Όχι, είναι παραδοσιακά. Και στην Ελλάδα όμως, οι οικογένειες, όχι βασιλικές, εμείς οι απλές οικογένειες, οι απλοί κοινοί. Το κάνουμε. Το κάνουμε. Απλά τώρα έχουν μαζευτεί όλοι οι νοματέοι γαλαζοέματοι. Ο Παύλος και... με την Μαρή Σαντάλ. Ήταν ο Παύλος με τη Μαρή Σαντάλ. Η Αλεξία με τον άντρα της και τα παιδιά της. Η Θεοδώρα, ο Φίλιππος, ο οποίος. Να την οικογενειακή με το αγόρι, όσο είπα. Και το αγαπημένο μου ζευγάρι με το σκυλάκι του στην Ρούμη. Είχε και παίξει και paintball. Ωραία. Σ' αρέσει, Κατερίνα. Την έχω κάνει έξαλλη την Τζορτζέλα. Όχι. Η Ρούμι είχε χρυσό πιατάκι δικό της με κορδελίτσα. Ζουν απλά οι άνθρωποι. Εγώ εδώ δεν έχω βασιλιάδες, αλλά έχω βασιλικό δώρο για εσάς, θεατές μου. Ένα 47-48. Μην χάνετε χρόνο. Έχουν μείνει λίγες μέρες. Τρεις μέρες μένουν μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. Εκεί που κάνετε τον απολογισμό, γράψτε. Τι ωραία να κερδίζαμε ένα αυτοκίνητο. Εγώ σας το δίνω. Εμείς εδώ μέσα από το Ε. Και ο μαγικός αριθμός είναι αυτός. 1-47-48 για να κερδίσετε το μοναδικό, το καταπληκτικό δώρο του Ε. Το Citroën σε ένα. Το βλέπετε εδώ.
11.000 κοστίζει. Δηλαδή είναι λίγο τώρα να πάρετε εσύ το ένα σε ένα, 11.000. Δεν υπάρχει ωραιότερο αμάξι. Και είναι καταπληκτικό για γυναίκες. Κατά βάθος μέσα μου θέλω να το κερδίσει η γυναίκα. Ή και ο κύριος να το κερδίσει, να το κάνει δώρο στη γυναίκα του. Διότι έχει καταπληκτική ταπετσαρία. Είναι πεντάπορτο για να βάζετε πίσω τα παιδάκια σας, τα σκυλάκια σας, τα ψώνια σας, ό,τι θέλετε. Επίσης έχει και αυτή την οθόνη οπισθοπορίας. Να τη βλέπετε εδώ την οθόνη οπισθοπορίας. Την έχω εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Να τη εδώ η οθόνη οπισθοπορίας. Εδώ. Κινείς, πατάς πάνω της, να εδώ έχει την ώρα. Βάζεις μουσική, βάζεις ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Κάτσε να το ανοίξω. Να το. Λοιπόν, δύο λεπτό, να βάλω FM. Play. FM. FM. Να βάλω πάρτι στον 104, δεν είναι. Πάμε στον πάρτι FM που είναι και δικός μας εδώ, στον 104. Τι ωραία που είναι εδώ. Αυτό λέγεται φίλα η τάτσα αυτή η οθόνη, τηλεθεατές μου. Δηλαδή με το χεράκι σας απλά αγγίζοντάς την. Να το 104. Τι παίζει τώρα, για να δω, ελληνικά θα παίζει. Α, δεν πιάνει. Είναι, γούρι, είναι, γούρι. Είναι μάλλον που είμαστε εδώ μέσα. Δεν πιάνει τίποτα. Έχεις βάλει μπρος για να πάρει μπρος, παιδί μου, το ραδιόφωνο. Παλιά δεν ήταν το Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 11.000 ευρώ κοστίζει, το βλέπετε και με αυτή εδώ την οθόνη, τη φίλη iTouch που είναι και η οθόνη επιστοπορίας. Μπορείτε να βλέπετε τι συμβαίνει πίσω σας. Καταπληκτικό τι συμβαίνει πίσω σας, να βλέπετε. Να μην χτυπήσετε κανένα κολονάκι, το πίσω αυτοκίνητο κτλ. 1-47-48. Είτε τηλέφωνο είτε μήνυμα γράφοντας εψιλον κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 1-47-48. Πόσο μου πάει, πόσο μου αρέσουν αυτές οι φωτογραφίες πάνω στα αυτοκίνητα. Αυτές, πάει και είναι και λευκό και ταιριάζει και με όλα τα ρούχα, τηλεθεάτριές μου. Να λέτε, να μην έχετε θέματα να βάλετε για να μπείτε στο αυτοκίνητο. Ταιριάζει με όλα. Έψιλον, γράφοντας έψιλον και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 1-47-48 ή 1-47-48 από σταθερό ή κινητό. Τονίζω ότι όσες περισσότερες φορές τηλεφωνείτε, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής του πρωτοχρονιάτικου δώρου του έψιλον. Γιατί δεν είμαι καλά, γιατί έχει ανάδρομο. Δεν είμαι καλά, γιατί δεν έχει ανάδρομο και ο ανάδρομος φεύγει 9 Ιανουαρίου και με επηρεάζει αρκετά. Αλλά μετά τις 9 Ιανουαρίου θα πετάω. Έχω αλλαγές, έχω ευχάριστες αλλαγές, έχω ωραία πράγματα, θα μου συμβούνε. Όμως, τα λέω μόνη μου, τα λέω. Κάτι διαβάζω κι εγώ, γιατί μπαίνω στο οροσκόπος.gr καθημερινά και διαβάζω τις προβλέψεις, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ του δεπών καταπληκτικές. Έγινε λοιπόν μια ανοιχτή εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με πολλές προβλέψεις για τη νέα χρονιά από όλους τους διάσημους αστρολόγους. Λεφάκης, Λεούση, Πέρυς Κρητικός, Χρήστος Άρχος, έκαναν αποκαλυπτικές δηλώσεις για το 2017. Πώς λοιπόν θα είναι το 2017 για τα ζώδια, παρακαλώ. Το οροσκόπος.gr, το δημοφιλέστερο αστρολογικό site στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, το Hellenic Astrology Forum, την ετήσια εκδήλωση αστρολογικών προβλέψεων για το 2017. Οι διασημότεροι αστρολόγοι της Ελλάδας έδωσαν συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη νέα χρονιά, ενώ το κοινό συμμετείχε με ρωτήσεις και απορίες. Η δε προσέλευση του κοινού ήταν μοναδική. Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τους αγαπημένους τους αστρολόγους να δίνουν τις προβλέψεις τους για τη νέα χρονιά. Ο Κώστας Λεφάκης καθήλωσε το κοινό με πολλές προβλέψεις έως και το 2030. Η Βιργινία Λεούση έδωσε πολλές προβλέψεις για την Ελλάδα και μας ανέφερε πολλά άλλα μυστικά της χρονιάς. Οι πολιτικές προβλέψεις του Πέρυ Κρητικού έκαναν μεγάλη αίσθηση στο κοινό. Η Βάσια Κόντι μας είπε όλα όσα θα συμβούν παγκοσμίως, αλλά και για την ελληνική πραγματικότητα. Ο Χρήστος Άρχος μας μίλησε για το πώς θα επηρεάσουν την ψυχολογία μας τα γεγονότα του 2017. Η Μαρίν Ντενις Διαμαντή μας μίλησε για τον έρωτα κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς. Το 2017 μας ξυπνά από το λίθαργο και φέρνει επαναστατικές αλλαγές, ήταν η πρόβλεψη της Αθηνάς Βαγενά. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της αστρολογίας ολοκληρώθηκε με το κοινό να είναι απόλυτα ικανοποιημένο, γνωρίζοντας πλέον ξεκάθαρα όλα όσα θα συμβούν τη νέα χρονιά. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ζώδιο της χρονιάς το 2017? Με βάση αυτά που έχω διαβάσει στον οροσκόπο και με βάση αυτά που πιστεύω, το ζώδιο το καλύτερο για τη χρονιά θα είναι ο Δίδυμος φυσικά. Συμβουλεύεστε συχνά την αστρολογία για την προσωπική σας ζωή?
πάρα πολύ συχνά, κάθε μέρα. Παρακολουθείτε το οροσκόπους.gr καθημερινά για τις προβλέψεις σας. Καθημερινά, όχι, αλλά το εβδομαδιαίο, ναι, τις εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Αθηνά τη Βαγενά και τον Χρήστο τον Άρχο. Έχετε κάποιον αγαπημένο αστρολόγο? Όχι, όλοι είναι αγαπημένοι. Εντάξει, ο κύριος Λεφάκης σταθερή αξία. Θέλετε να δώσετε τις ευχές σας για το 2017? Ελπιδοφόρες. Σε όλο τον κόσμο τα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρά, ευτυχία και να μην το βάζουμε κάτω, παιδιά, ό,τι και αν γίνεται. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν με τις προβλέψεις. Άντε, να είναι ωραία χρονιά για όλα τα ζώδια. Αλλά τα ταυράκια να πάμε πολύ καλά. Να πάτε, τα ταυράκια. Λοιπόν, πάμε στην αντίστοφη μέτρηση. Πάμε στη Eurovision βασικά, γιατί από τώρα και σιγά σιγά αρχίζει αυτό που λέει η αντίστοφη μέτρηση. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα λίγο κοιμόμαστε μεταξύ μας. Ναι, αλλά γιατί σε άλλη χώρα έχει αρχίσει. Σε άλλη χώρα έχει αρχίσει ήδη. Η Αλβανία την παραμονή των Χριστουγέννων έβγαλε ήδη το κομμάτι που θα την εκπροσωπήσει στη Eurovision, θέλω να σας πω. Με ένα σόου υπερθέαμα, με live bandes, με χαμούς, με φώτα, με καπνούς. Βγήκε λοιπόν η νικήτρια, θα το δούμε στο βίντεο. Είναι εντυπωσιακή. Θέλω να σας πω ότι έχει υποστεί μια φοβερή μετάλλαξη. Ήταν παλιότερα πολύ διαφορετική. Φέτος, θα το δούμε στο βίντεο, είναι άλλος άνθρωπος. Επίσης, στο Melody Festival της Σουηδίας, που στην ουσία είναι μια μικρή Eurovision, η οποία θέλει να βγάλει τον νικητή της Eurovision που θα πάει να εκπροσωπήσει τη Σουηδία. Το λοιπόν, καταλάβετε.